Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Χρήστος Μουστάκας και είναι το Try Bonsai. Σε αυτό το βίντεο θα ασχοληθούμε με τη διάσωση μιας μίνι ροδιάς. Μια μίνι ροδιά που μας την φέρανε κάποιοι φίλοι επειδή κάτι έπαθε, τους μαράθηκε και δεν ποτίστηκε καλά, δεν έχει καμία σημασία και που ήταν έτοιμοι να την πετάξουν. Όμως εμείς είδαμε κάποια σημάδια ζωής και έτσι είπαμε γιατί να την πετάξετε αφού μπορεί να γίνει ένα υπέροχο bonsai. Ιδού λοιπόν, η καινούργια μας ροδιά, όπως βλέπετε, ήταν ένα δέντρο που ζούσε αρκετά χρόνια σε αυτό εδώ πέρα το δοχείο. Δεν ξέρουμε τι ριζικό σύστημα θα βρούμε. Ξέρουμε όμως ότι εδώ χαμηλά υπάρχουν ακόμα πράσινα φύλλα, πράγμα που σημαίνει ότι σίγουρα το δέντρο μας είναι ζωντανό και είναι στο χέρι μας να το μετατρέψουμε σε ένα υπέροχο μικρό δεντράκι μέσα στο δικό του pot με πολλές πιθανότητες να μας βγάλει ακόμη και καρπούς πολύ σύντομα. Πριν κάνουμε όμως οτιδήποτε με τη νέα μας ροδιά, καλό θα ήταν να την προσέξουμε πολύ καλά και να αποφασίσουμε ποια κλαδιά θα πρέπει να ξεφορτωθούμε ώστε να μην έχουμε όλο αυτό το τεράστιο δέντρο μπροστά μας να το διαχειριστούμε πριν το βγάλουμε από το δοχείο και ασχοληθούμε με τις ρίζες της. Να σας πω ότι δεν είμαι ιδρωμένος επειδή απλώς ζεσταίνομαι, επειδή είναι καύσωνα σήμερα, έχει νομίζω 43 βαθμούς έξω, αλλά είναι και δεύτερη μέρα εμβολίου, είμαι λίγο κάπως, αλλά δεν μπορούσα να το χάσω αυτό το μικρό δέντρο, το τόσο όμορφο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, προσέχοντας πολύ καλά τον κορμό της ροδιάς μας. Βλέπουμε εδώ ότι αποτελείται από δύο μέρη πλεγμένα μεταξύ τους. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, ίσως από αυτή την πλευρά. Βλέπετε ότι έχει ένα και ένα δύο. Αυτό εδώ το ίσιο κομμάτι, το παλιό, σίγουρα δεν θα το χρειαστούμε, οπότε θα περάσουμε στην πρώτη μεγάλη μας παρέμβαση, η οποία θα είναι να κοπεί αυτό το μεγάλο κλαδί. Βλέπω εδώ ότι έχει μέσα και ξερά ρόδια. Παλιά ρόδια της συγκεκριμένης ροδιάς. Έχει ένα σειρματάκι το οποίο θα φύγει από εδώ και θα φύγει σίγουρα και αυτό το μεγάλο κομμάτι. Βουαλά! Κατάξερο όλο, όμως μπορούμε να δούμε ότι κρατάει μέσα ακόμη υγρασία. Βλέπουμε εδώ κάποια πράσινα φύλλα, άρα αυτό σημαίνει ότι όλα πάνε καλά. Προχωράμε λοιπόν, ξαναφρώνοντας το φυτό μας. Εδώ βλέπουμε ένα παλιόξερο κομμάτι, το βλέπετε όλοι, οπότε ας το κόψουμε και αυτό. Πιο δύσκολο ήταν, γιατί είχε ξυλοποιηθεί. Ελέγχω όσο μπορώ και τον κορμό, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να πάρω μία απόφαση. Σίγουρα αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ ψηλό, άρα θα το χαμηλώσω. Και σιγά σιγά θα δούμε τι δεν μας χρειάζεται, αφού πρώτα αφαιρέσουμε τη ροδιά μας από το παλιό της δοχείο. Για να αφαιρέσουμε αυτή τη ροδιά από αυτό το δοχείο πρέπει να κάνουμε μια δύσκολη διαδικασία, διότι είναι πάρα πολύ βαθιά χωμένη και για πάρα πολλά χρόνια. Βλέπουμε ότι εδώ ότι είναι ποτισμένη καλά, ίσως και να είναι βοηθητικό, ίσως και όχι. Συνήθως το χώμα τον οπό πάνω στα πύληνα δοχεία έρχεται και γατζώνει όπως και οι ρίζες. Προσπαθούμε από το πλάι χωρίς να χαλάσουμε ρίζες να το ελαφρύνουμε μέχρι να μπορέσουμε να το βγάλουμε μέσα από το δοχείο το φυτό μας ασφαλές. Μάλλον εμποδίσαμε και κάποια μυρμηγκάκια εδώ που είχαν τη φωλιά τους. Και ευτυχώς ξεκόλλησε σχετικά εύκολα. Όμως θα μου επιτρέψετε να πάω να πετάξω όλα τα ξερά από εδώ ώστε να μου μείνει χώρος να αφαιρέσω το χώμα. Επιστρέφω αμέσως.
Έτοιμος. Λοιπόν, μεταφέρουμε την παλιά μας γλάστρα και φέρνουμε εδώ το δοχείο μέσα στο οποίο θα αφαιρέσουμε το χώμα και θα κάνουμε τη δουλειά μας. Ωραία. Και αρχίζουμε με το γνωστό τρόπο να αφαιρούμε χώμα ώστε να ανακαλύψουμε από πού ξεκινάνε οι ρίζες, σε τι κατάσταση είναι και πώς είναι ο κορμός. Βλέπετε ότι έχει πολύ πλούσιο ριζικό σύστημα. Πολλές από αυτές τις ρίζες δεν τις χρειαζόμαστε. Όμως ακόμα είναι νωρίς. Μόλις ξεμπερδέψουμε από όλο αυτό το χώμα θα δούμε ακριβώς τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί είναι ακόμα και για μένα μια μικρή έκπληξη όλο αυτό. Βλέπουμε εδώ όλο αυτό το πράγμα. Σε πρώτη φάση ξέρουμε ότι δεν χρειαζόμαστε αυτές εδώ τις ρίζες που είναι τόσο μακριές και κάποιες είναι και τόσο χοντρές. Οπότε ξελαφρώνουμε λίγο το ριζικό σύστημα για να μπορέσουμε να δουλέψουμε καλύτερα. Πετάμε και αυτό το χώμα και επανέρχομαι. Πάει και αυτό. Τώρα λοιπόν που έχει μείνει λίγο χώμα, βοηθάμε λίγο και με το ξυλάκι μας. Γιατί εδώ μέσα δεν έμπαινε με τίποτα το άλλο εργαλείο. Βλέπουμε ότι οι ρίζες είναι ακόμη πληγμένες, τις ξεμπλέκουμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Και έχουμε πια μία πολύ καθαρή άποψη για το ριζικό μας σύστημα. Το οποίο, όπως το βλέπω εδώ, είχε και πολλές εκπλήξεις. Για πάμε να δούμε τι θα κάνουμε παρακάτω. Εδώ βλέπουμε ότι, κοιτάξτε, ένα ωραίο σχήμα που έχει αυτή εδώ η ρίζα. Αυτή δεν θα ξαναμπεί στο χώμα. Βλέπουμε εδώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίος ο κορμός. Οπότε αρχίζουμε, καθαρίζουμε ό,τι δεν θέλουμε. Ό,τι εξέχει, ό,τι δεν μας αρέσει, τις πολύ μεγάλες ρίζες δεν τις θέλουμε. Θα προτιμήσουμε να τις αποφύγουμε. Οπότε εδώ θα κάνουμε μια μεγάλη τομή και μια αφαίρεση αυτής της ρίζας. Πολύ ωραία. Αλλά και τις ρίζες που είναι από κάτω, διότι δεν θέλουμε τις κάθετες ρίζες. Την αφαιρούμε. Καθαρίζουμε όσο μπορούμε το σημείο αυτό από το κάτω, να μην έχει μεγάλα για να σταθεί καλά και το φυτό μας. Βλέπουμε και άλλες κάθετες ρίζες, οπότε και αυτές τις αφαιρούμε. Επίσης μια μεγάλη ρίζα εδώ, η οποία θα κοπεί στο σημείο αυτό
εδώ, όπου βλέπουμε ότι έχει τις μικρότερες ρίζες οι οποίες μας ενδιαφέρουν. Πολύ ωραία. Όπως βλέπετε, καθαρίζω ακόμα και τα σημεία που έχουν σαπίσει, που είναι πάρα πολύ μακριές οι ρίζες, διότι δεν τις θέλουμε, δεν θέλουμε να μπλέκονται μεταξύ τους, προσπαθούμε να κάνουμε όσο γίνεται ένα ριζικό σύστημα το οποίο θα πλώνεται ομοιόμορφα. Οπότε από ρίζες είμαστε εντάξει, μπορείτε να το δείτε. Τώρα πρέπει να φροντίσουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Εδώ πέρα είναι τα δύο κλαδιά που κόψαμε πριν, θα προσπαθήσουμε να τα κόψουμε ακόμα καλύτερα. Και συνεχίζουμε με τη διαμόρφωση του πάνω μέρους του φυτού μας. Για το πάνω μέρος του φυτού μας λοιπόν έχουμε πει ότι πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Βλέπουμε εδώ ότι το φυτό μας έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα δομή. Εμένα αυτό εδώ το σημείο θα το ήθελα να είναι μάλλον η μπροστινή μου πλευρά. Οπότε, με βάση αυτή τη λογική, καταρχήν απομακρύνουμε αυτό εδώ το μικρό κλαδάκι. Ήταν και πράσινο, δεν πειράζει, θα βγάλει άλλο. Και αυτό το μικρό κλαδάκι. Επίσης πράσινο. Και καθαρίζουμε σε πρώτη φάση ό,τι δεν χρειαζόμαστε. Προσοχή στα κοψίματά μας, γιατί είναι που είναι παλιό το φυτό και είναι λίγο άναρχος, άναρχη η δομή του, να μην του δημιουργήσουμε μεγάλα προβλήματα λόγω του πώς το έχουμε κόψει. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε στο μπροστινό μέρος ότι αυτό εδώ το ίσιο κλαδί, το οποίο δεν έχει και κανένα ενδιαφέρον, κρύβει το από πίσω που έχει μία κίνηση, άρα αυτό το κλαδί πρέπει να φύγει. Και όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν υπάρχει πρέπει να φύγει για τη δική μου γνώμη. Νομίζω θα είναι πολύ καλύτερο, θα αναδειχθεί το από πίσω, θα πάρει καλύτερο φως και θα γίνει πιο ισχυρό και γερό. Αν σας αρέσει εσάς, κάντε κάτι άλλο, μπορείτε να αυτοσχεδιάσετε. Δεν είναι ανάγκη, είπαμε, είναι τέχνη, άρα κάνουμε ο καθένας βάσει της δικής του αισθητικής. Βάσει της δικής μου λοιπόν αισθητικής, αυτό πρέπει να φύγει, πιστεύοντας ότι θα κάνω πολύ καλό και στο φυτό. Προσπαθώ να το κόψω σύριζα, για να μην έχω προβλήματα αισθητικά, επειδή είναι και ακριβώς και στο μπροστά μου μέρος. Και προσοχή, μην το τραυματίσετε. Και να το αποτέλεσμα. Καθαρίζω κάποια σημεία τα οποία έχουν ξεφύγει από τα προηγούμενα κοψίματα ή από παλιά κλαδιά που είχαν ξεραθεί μόνα τους, δεν ξέρω. Μετά από μία μικρή παύση που έγινε για λόγους υπερθέρμανσης της συσκευής, υπό την πολύ τη ζέστη, συνεχίζουμε και σας δείχνουμε πώς κλαδεύουμε το φυτό μας, το οποίο έχει φτάσει πια σε αυτήν εδώ πέρα την πολύ ωραία κατάσταση. Εγώ νομίζω ότι αυτό το κλαδί το θέλουμε, αυτό σίγουρα το θέλουμε, το από πίσω που κρύβεται δεν είμαι βέβαιος. Αν θεωρούσαμε ότι δεν υπάρχει,
πιστεύω ότι πρέπει να το κόψουμε. Και το μικρό που είναι δίπλα. Όπως βλέπετε πάω όσο μπορώ πιο... Όχι, θα το αφήσουμε. Θα κόψουμε τα δύο μικρά. Και είμαστε εντάξει. Ό,τι ξέχει από ξερό αφαιρείται, εννοείται. Εδώ αυτό το κλαδί θα κοπεί για να δώσουμε την ευκαιρία σε νέους βλαστούς, διότι όπως σας είπα είναι χλωρό μέσα. Κόβουμε όλα τα ξερά, έχουμε αφήσει πια τα κλαδιά που χρειαζόμαστε και θα περιμένουμε να δούμε τι θα βγει από μόνο του. Πάμε λοιπόν να καθαρίσουμε από τα ξερά όλο το δέντρο μας. Έτοιμο! Ήρθε η ώρα της μεταφύτευσης και έχω εδώ ένα έτοιμο δοχείο, το οποίο το έχω από ένα παλιότερο μπονζάι. Είναι ένα δοχείο εξάσκησης, θα μπει εδώ μέσα το μπονζάι μας, βλέπετε, και μάλιστα θα φροντίσω να είναι και λίγο ανασηκωμένο, σαν να είναι σε ένα μικρό βουναλάκι. Θα τα δούμε όμως αυτά σιγά σιγά. Ίσως χρειαστούν κάποιες ρίζες όπως αυτή εδώ να αφαιρεθούν, η οποία είναι πολύ ψηλά και δεν μας χρειάζεται. Και άλλη μία μπλεγμένη που βλέπω εδώ. Δεν θέλουμε να μπλέκονται οι ρίζες μας. Πολύ ωραία. Όπως βλέπουμε δεν χωράει ακριβώς, οπότε μειώνουμε λίγο την περίμετρο της ρίζας για να χωρέσουν οι ρίζες μας άνετα. Τώρα είμαστε εντάξει. Οπότε πρώτη μας δουλειά είναι να τοποθετήσουμε χώμα μέσα στο δοχείο μας. Το χώμα το έχουμε έτοιμο. Φτιάχνουμε ένα μικρό βουναλάκι στο κέντρο, διότι όπως σας είπα θα ήθελα να το φέρουμε ψηλά. Τοποθετούμε το φυτό μας στο σημείο που θέλουμε. Με συγχωρείτε να δω λίγο την μπροστινή πλευρά. Έχουμε εδώ πέρα και τα σειρματάκια μας έτοιμα μέσα στο δοχείο για να μπορέσουμε να το δέσουμε, να μην κουνιέται και να μην έχει πρόβλημα αποσταθεροποίησης. Το στερεώσουμε, αφαιρούμε τα κομμάτια του σύρματος που εξέχουν, τοποθετούμε τις ρίζες
καλά μέσα στο δοχείο μας και συμπληρώνουμε με χώμα με το γνωστό τρόπο που έχουμε ξαναδεί. Δεν ξεχνάμε ποτέ να δουλεύουμε το χώμα με το ξυλάκι μας, έτσι ώστε να μην μείνουν και να ανάμεσα στις ρίζες, να πάει το χώμα παντού και να μην έχει κενά αέρος. Όταν είμαστε σίγουροι ότι έχει δουλευτεί καλά το χώμα, συμπληρώνουμε. Κάνουμε ένα καλό πότισμα. Έχουμε πει ότι καλό πότισμα σημαίνει να δούμε το νερό να βγαίνει από τις τρύπες καθαρό. Τώρα αυτό εδώ δεν ξέρω αν θα το δούμε, θα το δω εγώ έξω στην αυλή και το τοποθετούμε σε έναν χώρο ο οποίος να μην είναι απευθείας στον ήλιο, να έχει φως, αλλά να μην είναι απευθείας ο ήλιος πάνω του. Και έτσι λοιπόν καταϊδρωμένοι τελειώσαμε και με αυτό μας το βίντεο. Πιστεύω ότι τη σώσαμε τη ροδιά. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και subscribe. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις ή κάποια σχόλια από κάτω στο σημείο που όλοι ξέρετε. Μέχρι την άλλη φορά να είστε καλά, προσέχετε τον καύσωνα, κάντε τα εμβολιάκια σας και θα τα πούμε λίγο συντόμως.